Δεν λέει να κοπάσει η δημόσια κόντρα Υπουργού Οικονομικών με το Γενικό Ελεγχτή για τη Σάβια Ορφανίδου, εν αναμονή και της γνωμάτευσης του Γενικού Εισαγγελέα για το κατά πόσον πρέπει να γίνει πειθαρχικά έρευνα για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους, οι οποίοι είναι στελέχη κομμάτων. Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, ο Υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα ουδής δημόσιος υπάλληλος είχε υποβάλει αίτηση για να εξασφαλίσει σχετική άδεια από την ΕΔΗ. Θεωρώ πως το ζήτημα σήμερα είναι και παράλογο, είναι και υπερβολικό, είναι και υποκριτικό. Mm-hmm. Δεν γίνεται η πολιτεία να γνώριζε πως φανάρι μέσα στα μάτια μας, αλλά αυτό να γινόταν ανεκτό. Εμείς διερευνήσαμε όλες τις περιπτώσεις για τις οποίες είχαμε καταγγελίες, απάντησε μέσω της μεσημβρινής εκπομπής του Mega One ο Γενικός Ελεγχτής. Το όλοι γνωρίζουν δεν είναι απάντηση από τον αρμόδιο υπουργό. Οφείλει να εφαρμόσει την νομοθεσία. Αν ο ίδιος ανεχόταν μια παρανομία, να μιλάει για τον εαυτό του, να μην μιλάει για την υπηρεσία. Ο Χάρης Γεωργιάδης επανέλαβε ότι τη λίστα με τα 39 ονόματα που δημοσιεύτηκε την έλαβε από πολίτη και ήταν δημοσίευμα εφημερίδας. Είναι παράλογα πράγματα. Τώρα να έχουμε συνηθεί μετά από τόσα χρόνια να πάμε πίσω και είτε να επιλέξουμε έναν, είτε να επιλέξουμε 30-40 από τους πάρα πολλούς και να τους περάσουμε από πειθαρχική διαδικασία. Αυτό θα πρέπει ο ίδιος υπουργός να απαντήσει. Γιατί κατ' ελάχιστο δεν την τήρησε πιστευτική. Θα μπορούσε να στείλει ο Γενικός Εισαγγελέας και να του πει: σου στέλνω ένα δημοσίευμα, το καταλαβαίνω. Λειτουργός της Ελεγχτικής Υπηρεσίας παρέλαβε στοιχεία από το Υπουργείο Οικονομικών και για την τοποθέτηση της Σάβιας Ορφανίδου στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ο Υπουργός Οικονομικών πάντως ανέφερε ότι η κυρία Ορφανίδου επιδίωξε να εξασφαλίσει θέση στην ΕΤΕΠ και ότι εξασφαλίστηκε σχετική άδεια από την ΕΔΗ για την απόσπασή της.